Ένας από τους πιο sui generis ηθοποιούς ήταν πάντα ο Ηλίας Λογοθέτης. Και όσα έλεγε το 1996 στον Νίκο από τον τότε καναπέ του τότε αργά, θα τα βρείτε προκλητικά και εικονοκλαστικά ακόμη και σήμερα. Κυρίες και κύριοι, ο Ηλίας Λογοθέτης. Παρολίγο σύγκρουση καπέλων. Είχα μια ευτυχή συνάντηση στη ρεσεψιόν μια κυρία η οποία προς τη μία στριζόμαστε πυραντελικό κουζί σε βιπάρ, έτσι να έτσι νομίζετε. Να μην λέει κύριο Μαστράκη, είστε. Α, δεν είστε κύριο Μαστράκη. Αυτό δεν ξέρω να το πάρω για κομπλιμάν, δηλαδή πρωί-πρωί. Ναι, είπα μια διαφορά στη μάρκα, έκανα μια έτσι και είδα τη. Συνέησε, ε. Ναι. Από ό,τι βλέπω, φορά τα πάντα συνέα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι υπογεγραμμένο. Δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να μην φοράει ρούχα. Μαρκαρισμένα. Αυτό είναι δείγμα φτασμένου ανθρώπου, ας πούμε, εξήγησέ μου το πώς. Το έχω μάθει από τη μάνα μου. Δηλαδή. Ότι πρέπει να φοράω ρούχα μαρκαρισμένα, αλλά να μην φαίνεται η μάρκα. Αυτό είναι η μεγάλη μαγκιά για τις σκέψεις να κυκλοφορούσες με όλα αυτά τα Gucci και τα Donna Karan, ας πούμε. Είναι λιγάκι προκλητικό. Άρχισα να έρθω στην εκπομπή, βέβαια. Γιατί? Δεν ήθελα να έρθω. Δεν είχες πιστεί ότι ανήκεις στο κλίμα της εκπομπής. Δεν ήθελα να έρθω, γιατί νόμιζα ότι όταν έβλεπα το σκηνικό ότι έχεις κάνει, ξέρω εγώ, μες στο κομπιούτερ, δεν είναι το ξενοδοχείο Intercontinental. Α, ότι είναι φτιαγμένο από πίσω. Ναι, όταν βεβαιώθηκα ότι είναι όντως το ήχημα, ότι στεγάζεσαι σε αυτό. Ότι είναι original όλο το πράγμα. Ναι, τότε με μεγάλη μου χαρά, γιατί είμαι άνθρωπος που μου αρέσουν πολύ τα ξενοδοχεία και πιστεύω ότι όλες οι εκπομπές έπρεπε να γίνονται σε ξενοδοχεία. Είσαι ξενοδοχειόγατος. Όχι, επειδή αγαπάω το φεϊντό που έζησε στα ξενοδοχεία. Σαν συγγραφέα, έχω επηρεαστεί πολύ από το. Πάντως δεν υπάρχει, ειλικρινά, δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από το να ξυπνάς το πρωί, να σου φέρουν το πρωινό στο δωμάτιό σου, να σου αλλάζουν τα σεντόνια δύο φορές την ημέρα, πετσέτες δύο φορές την ημέρα και να έχεις τα πάντα στο τηλέφωνο. Ναι, και έχω ζήσει πολύ στο Μόντρεαλ, στη Σεν Κάθριν και στο Μεριντιέν και το ξεγνωρίζω πολύ καλά αυτή την καταπληκτική κίνηση την πρωινή. Θα σου έλεγα να έρχεσαι κάθε εβδομάδα στο αργά, αλλά τελειώνουμε. Είναι το τελευταίο που γράφω. Του χρόνου. Και τι φινάλε. Γιατί ξέρεις, λέω ότι θα πάω, ξέρω εγώ, να γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο, εν πάση περιπτώσει, που τον ξέρω, αλλά δεν έχω ποτέ μιλήσει μαζί του. Θα κάνει κάποιες δουλειές στο μέλλον. Δηλαδή, γλύψιμο, εμβουρτισμένο. Δεν κατάλαβα. Πολύ ωραία. Ένα χειροκρότημα λοιπόν για την ειλικρίνεια του Ηλία. Με φωνάξει. Κατάξω. Έτσι όπως το λες με ένα παράπονο, λες και δεν σε παρακαλούν να παίξεις ρόλους. Μα αυτό το βράδυ έλεγα το πρώτο πράγμα που θα πω στο Μαστοράκι, θα είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Ναι, παιδί μου, όταν κάνεις καμία δουλειά, μου φώναξε να παίξω καμία κομμωδία κι εγώ. Εσύ δεν είσαι fully booked, μια και οι σκηνοθέτες μου λένε ότι δεν είσαι επιθυμητός, δεν είσαι, μου λένε όλοι. Ψέματα μου. Με τον Τίμιο Σταυρό. Ψέματα μου. Με την Παναγία. Δεν ξέρω αν υπάρχει Τίμιο Σταυρός πια, εν πάση περιπτώσει. Είναι από τη Λευκάδα, είναι άκουσμα παιδικό αυτό. Πες μου ειλικρινά, υπάρχουν σκηνοθέτες που λένε ότι θα σε ήθελα πάρα πολύ, αλλά δεν σε θέλει το κανάλι. Μου είπε ένας σκηνοθέτης, που λέγεται Χάρης Παπαδόπουλος, που είναι ψηλός πολύ, ότι ξέρεις, στον Αντένα είσαι παρόν, δεν είσαι ανεπιθύμητο στον Αντένα. Μα στον Αντένα έχεις κάνει ωραίες επιτυχίες. Μα λέω, πώς εγώ στον Αντένα, ας πούμε, αφού έχω κάνει. Όχι, το άκουσα. Α, το άκουσε περιφερειακά, έτσι. πιστεύω ότι οι σκηνοθέτες δημιουργούν δικαιολογίες για άλοθη. Στους ηθοποιούς που θα τους θέλανε πάρα πολύ σε μια άλλη δουλειά, αλλά δεν τους θέλουν σε αυτήν. Και προσπαθούν να σου πούνε τώρα δεν σε θέλει το δίκτυο. Είναι τόσο ωραία εδώ στο Intercontinental που καθόμαστε εδώ και πίνουμε τον καφέ μας και μιλάμε. Δεν χρειάζεται να μιλήσει τα πράγματα. Πες μου ευχάριστα πράγματα. Υπάρχει τίποτα ευχάριστο στη ζωή σου ή στη ζωή μας γενικά? Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δηλαδή τα ευχάριστα πράγματα, βέβαια. Πρώτα είναι το πρωινό ξύπνημα, αυτό είναι το μαγικό πρωινό ξύπνημα. Πώς ξυπνάς το πρωί? Συνήθισα να έχω πάντα σπίτι στην Ανατολή. Ανατολή, όταν λες. Να σκάει ο ήλιος μες στο δωμάτιό μου. Α, να βλέπεις τον ήλιο μες στο δωμάτιό. Οπωσδήποτε, πρέπει οπωσδήποτε τον ήλιο να τον δω την ώρα που σκάει. Βέβαια, σχετικά, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι ώρα σκάει. Δεν έχουμε τόσο ακριβή ορολόγια ατομικά ώστε να μετρήσουμε τι ώρα σκάει. Ούτε το ίδιο το σκάει, δεν ξέρει τι ώρα. Ούτε το ίδιο το σκάει. Και έχω αυτή την ευτυχία, επομένως του δέχομαι αυτή την ενέργεια της Ανατολής. Στάσου μισό λεπτό. Εσύ, όταν μπαίνεις στο θέατρο, κοιμάσαι κάποια λογική ώρα, δύο ώρα το πρωί. Όταν μπαίνεις στο θέατρο, μετά από το θέατρο πάω στο σπίτι μου κατευθείαν. Και περιμένεις την Ανατολή, κοιμάσαι. Κοιμάμαι σχετικά. Πόσο κοιμάμαι? Δεν έχω μάθει από μικρό να κοιμάμαι πολύ. Αλλά είναι μια θεία αναμονή αυτή της Ανατολής. Ακούγεται βεβαίως σχήμα οξύμορο τελείως σε σχέση με τους άλλους συναδέλφους που ξυπνάνε τρεις ώρα το πρωί. Δεν με ενδιαφέρουν, δεν ξέρω τι κάνουν, ούτε ασχολούμαι. Και είναι πολύ μεγάλη χαρά να προσεύχεσαι την ώρα που σκάει ο ήλιος. Προσεύχεσαι ουσιαστικά ή προσεύχεσαι τυπικά? Σιωπηλά. Σιωπηλά. Πάντα, χωρίς λέξεις. Γιατί όταν προσεύχεσαι και όταν νηστεύεις πρέπει να μην μιλάς.
Το να μην νηστεύεις το καταλαβαίνω γιατί γουργουρίζει το στομάχι σου περισσότερο. Ναι, όταν νηστεύεις ειδικά δεν πρέπει να μιλάς, γιατί πρέπει να καθαρίζεις το λαρύγγι σου από τη βρωμία και από τα λύπη των λέξεων. Ξέρεις. Πρέπει να ξέρεις. Λεκτικό πολλούσιον είναι πιο σοβαρό από το υπόλοιπο. Ναι, ναι. Και ξεκινάμε πάντα με ένα τραγουδάκι συγκεκριμένο. Επειδή έχω μάθει από μικρός να τραγουδάω. Α, είσαι τραγουδιστάρας. Ναι, τα τραγουδάω. Θεωρώ πολύ σπουδαίο, ας πούμε. Δηλαδή είναι σαν ένας ύμνος στο Θεό που ανατέλει ο ήλιος και που εγώ υμνώ, ας πούμε, αυτή την. Δώσε μου δείγμα από το τραγουδάκι. Ναι, συνήθως το τραγούδι αυτό που λέω είναι το τραγούδι των Κορυδαλών στα βουνά του Γκονάρε. Τα ακούω. Ίσου μοντί, Γκονάρε. Είναι στα βουνά του Γκονάρε, δύο Κορυδαλοί αμιλώνται, ποιος θα σκάσει τον άλλο στο κελάιδισμα. Μου ακούγεται σαν παρουσιαστέ στην ελληνική τηλεόραση. Που λένε ποιο θα σκάσει το ένα ο ένα τον άλλο στην πολυλογία. Ναι. Και μετά αρχίζει η καθημερινή, ας πούμε, διαδικασία, η θεία λειτουργία τη καφετιέρα που βράζει το νερό για να πέσει. Θεία λειτουργία, έτσι. Yeah, και το βλέπει, φαντάζομαι, στη φαντασία σου και σε slow motion αυτό ναι, το πράγμα. Ναι, 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 παρακολουθώ. Γιατί έχω μια καφετιέρα που για το νερό πέφτει μόνο όταν βράσει. Δεν πέφτει, ας πούμε, έτσι. Προώρα. Χλιαρά και γελία στο. Ναι, είναι ορισμένες καφετιές που κάνουν πρόωρη εξπερμάτιση. Ναι, αυτό ναι, σου τις ναι. Πάει πρωί-πρωί. Και μετά αρχίζει η μυρωδιά. Αρχίζει όλη η ζωή πια να ξαναεπανέρχεται στο προσκήνιο. Είσαι από την πρώτη στιγμή που θα ξυπνήσεις ή θέλεις μια μισή ώρα. Δεν έχω ενδιάμεση, παρόλο που δεν, φοβάμαι και να αντιμετωπίζω με δέος την τεχνολογία, εντούτοις σε όλη αυτή τη διαδικασία με τεχνολογικών, ας πούμε. Από όλες τις μυστηριώδεις περιοχές της ζωής σου, θα έλεγες ότι η γυναίκα ήταν η μόνη που παρέμεινε μυστήριο ή η μόνη που έλυσε στο μυστήριο πολύ γρήγορα. Πάρουμε την περίπτωση, ας πούμε, τη συγκεκριμένη τη συζύγου σου. Εδώ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Γιατί? Είναι μια περίπτωση η οποία δεν ξέρω αν η ζωή μου επιτρέψει μέχρι τέλους να ανοιχνεύσω αυτή την ιδιοφύη γυναίκα. Είναι ακόμα τέρα incognita, ας πούμε. Ναι, ναι. Τελείως. Μου θύμισε το αντιπάλητο τώρα. Γιατί? Έκανε το τέρα incognita την ταινία. Είναι μια περιοχή locus non lucendo που λέμε στη λατινική έκφραση. Α, ναι, μιλάμε λατινικά από εκεί πέρα. Ένας τόπος που δεν έχει φωτιστεί ακόμα. Φωτίζεται, αλλά το φως ίσως δεν είναι παρκές, ίσως. Πώς το λένε, είναι αυτό που βλέπουμε. Ο φωτισμός δεν το. Πρέπει να το σηκώσει το ολόκληρο, να το μελετήσει. Πώς το λένε. Δεν είναι από όλες τις περιοχές φωτισμένο ακόμα. Κατά τη λαϊκή άποψη πρέπει να το σηκώσει στους τάκους, να το δει από κάτω. Ναι, δύσκολο όμως. Δύσκολο να. Πόσα χρόνια είσαι παντρεμένος? Δεν μπορώ να σου πω. Γιατί? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τα πάντα μπορείς να μου πεις. Με την Παναγία, αυτό δεν το λέω. Γιατί? Δεν το μπορώ να το πω. Για ποιο λόγο? Υπάρχει λόγος. Εξήγησε μου το λόγο για τον οποίο δεν μπορείς να μου πεις το λόγο. Είναι ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα που δεν έχω απαντήσει. Δεν ξέρετε ούτε και εσείς οι ίδιοι. Δηλαδή. Ναι, δεν ξέρω. Δεν, είσαστε ουσιαστικά παντρεμένοι, δηλαδή. Είσαστε... Όχι, δεν είμαστε. Δεν έχουμε πολλά χρόνια παντρεμένοι. Αλλά είσαστε πάρα πολύ καιρό μαζί. Ναι, ούτε πολύ καιρό μαζί. Δεν θέλετε να το πείτε γιατί ήταν παντρεμένοι πριν. Όχι. Αρχίζω και κάνω. Έτσι κάνω την προσωπική μου έρευνα. Θα σε σηκώσω στους τάκους να δω τι υπάρχει από κάτω. Ξέρεις τι, με συγχωρείς πάρα πολύ. Είσαι χαρούμενος άνθρωπος. Τι περίμενε, μανιοκαταληπτικός. Όχι, παιδί μου, είσαι χαρούμενος. Ναι, είμαι χαρούμενος, βέβαια. Καταλαβαίνεις. Έχω την προσωπική χαρά της εσωτερικής μου επιτυχίας. Είσαι χαρούμενος. Δηλαδή. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που σου λέω. Χορτασμένος χαρούμενος. Έχει σημασία. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε να είμαστε θλιμμένοι. Και... είναι η χώρα θλιμμένη, έχει μεταβληθεί. Τις μούρες βλέπεις δίπλα σου όταν οδηγείς πώς είναι. Είναι τρομερό. Έτσι είναι όλοι. Είναι τρομερό. Τρομερό. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό. Έτσι είναι όλοι. Έτσι. Χαρακτηριστικό. Δηλαδή αυτή η χαρά πάνε και ψωνίζουν οι άνθρωποι και όταν μετά κρατάνε τη σακούλα είναι θλιμμένοι. Αυτό μου ακούγεται σαν foreplay χωρίς οργασμό. Είσαι χαρούμενος που πας να ψωνίσεις. Αν μόλις ψωνίσεις. Βεβαίως εκεί υπάρχει μια δικαιολογία. Γιατί έχεις δει τι πλήρωσες. Α, πρέπει να δεις εμένα όμως να ψωνίζω. Πώς ψωνίζεις? Μα πιστεύω ότι όλοι. Καταρχήν ψωνίζεις εσύ ή η γυναίκα σου? Μαζί, ποτέ χώρια. Δεν κάνετε τίποτα χώρια? Δεν μπορώ εγώ να κάνω τίποτα. Είναι ο κονσιλιέρε, ο ύψιστο, είπα το κονσιλιέρε. Σου κατευθύνει και σου διευθύνει τη ζωή σου. Μα δεν είναι αυτό. Είναι ο τρόπος που επιλέγει. Ας πούμε, μπαίνει σε ένα χώρο χιλιών τετραγωνικών, κάνει μία έτσι και σου λέει ότι αυτή η καρφίτσα είναι στο τάδε μέρος. Μου ακούγεσαι λιγάκι καταδυναστευμένος, ευτυχισμένος. Όχι, μ' αρέσει η σκλαβιά. Κατά την πλήρη έννοια, τη σφαιρική έννοια της σκλαβιάς. Μ' αρέσει. Δηλαδή η φράση, πρέπει να αποκωδικοποιηθεί η φράση «Ο Θεός μου», που λέμε, είναι αυτός που του ανήκω. Έτσι ακριβώς είναι η ιστορία. Όχι αυτός που μου ανήκει. Είσαι επιγραμματικός στη σχέση σου με τη γυναίκα σου αυτή τη στιγμή. Είναι ο Θεός στον οποίο ανήκεις. Είναι το απόλυτο. Θα μπορούσα να πω ότι
Θα είναι, είναι η μαύρη τρύπα που θέλω να πέσω, να χάσω την, όλη μου την τη βαρύτητα, ξέρω εγώ, και όλη μου τα... Όλο δηλαδή... στο ειδικό βάρος, ναι, 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 ναι. Να πλες σαν ένα φτερό, ναι, μέσα στο σκοτάδι. Ναι, είναι αυτό που θα έλεγα amor omnia, όρος είναι το παν. Πολύ σοβαρός όρος αυτός από παντρεμένο για τη γυναίκα του. Δεν είναι θέμα, είναι θέμα ότι η επικοινωνία μας είναι, είναι από άλλη, σε άλλα ύψη και σε άλλους χρόνους. Κοιμόσαστε μαζί ή χώρια? Δεν θα μπορούσα να θεωρήσω τον εαυτό μου, ας πούμε, να κοιμάται χώρια. Τη... Άρα ξυπνάει και εκείνη με την ανατολή του ηλίου. Πληροφορείται την ανατολή του ηλίου. Να μαντέψω πώς. Πάλι ξημέρωσε η Ηλία. Όχι, ξέρει ακριβώς. Μετράει, μετράει τα δευτερόλεπτα. Ξέρει, λέει, το χρόνο. Ρε πουλάκι μου, εδώ η ιστορία είναι. Σηκώνεται μαζί σου. Ε? Σηκώνεται μαζί σου την ώρα που σηκώνεσαι. Εσύ, αν είσαι τρελός και θέλεις 6 και 20 να είσαι στο πόδι. Δεν θα μπορούσα από την παιδεία μου να επιτρέψω στη γυναίκα μου να ασχοληθεί με τις λεπτομέρειες, ας πούμε, της προπαρασκευής του πρωινού. Μα με αυτά τα πράγματα. Τα κάνεις εσύ. Ναι, γιατί αυτή είναι το μυαλό της και η ψυχή της και το ταλέντο της είναι για πιο σπουδαία πράγματα από τα καθημερινά. Όχι πως δεν είναι τα καθημερινά σπουδαία. Άρα να υποθέσω ότι πλένεις και πιάτα. Αλλά τα κάνω τα πάντα. Δεν είναι, αυτό δεν είναι. Είναι ελάχιστη προσφορά που μπορεί να κάνω. Στο γάμο, στη συμβίωση. Δεν θεωρώ τη λέξη αυτή σπουδαία. Ο γάμος δεν είναι σπουδαίος. Τον έρωτα. Συμβίωση. Όχι, δεν θα θεωρώ... Ποιο είναι πιο δύσκολο, ο έρωτας ή συμβίωση? Το όμνια, είπα. Αμόρ όμνια. Δεν μπορούμε τώρα να παίξουμε τώρα με, με γεωμετρικά σχήματα τώρα. Δεν μπορώ να απασχολώ με πράγματα τέτοια, ας πούμε. Μιλώντας για γεωμετρικά σχήματα, η ζωή σου όπως την κοιτάς πίσω, τι σχήμα έχει υπάρξει? Ποιο είναι το σχήμα που επικρατεί στην περιγραφή τη συνολική της ζωής σου? Α, είναι αυτός ο κύκλος που όταν τον τραβάς λίγο γίνεται έλλειψη. Ελλειπτικός κύκλος, λοιπόν. Είσαι χορτασμένος. Όπως είναι και η τροχία στον, του διαστήματος. Δηλαδή. Είσαι χορτασμένος. Είμαι μεγαλωμένος με εκλεκτά προϊόντα. Δηλαδή. Από παιδί, από φαντσιούλο που λέμε, είμαι μεγαλωμένος με ψάρια από τα Ιβάρια, με αυγοτάραχο, με εκλεκτά κρασιά από τη Λευκάδα, αλλά είμαι μεγαλωμένος με εξαίσιους φίλους. Αυτό είναι πολυτέλεια. Το προηγούμενο δεν το θεωρώ πολυτέλεια. Οι εξαίσιοι φίλοι είναι πολυτέλεια πια. Μα είναι, ναι. Πώς το λένε, μου έλαχε η μοίρα να είχα εξαίσιους φίλους. Διασκορπισμένος ανά τον κόσμο, οπότε σημαίνει ότι έχω φιλοξενία σε πολλούς σπύρους. Μαγιά! Εξαίσια μυαλά, πιο πολύ φυσικομαθηματικοί και φιλόσοφοι και τα λοιπά. Συμβουλές, αυτό σημαίνει. Και εξαίσιους καθηγητές. Δηλαδή έζησα σε μια απίστευτη πολυτέλεια. Άρα λοιπόν, είσαι χορτασμένος. Επαγγελματικά είσαι χορτασμένος, έχεις παίξει ένα σκασμό θέατρο. Δεν με ενδιαφέρει ποτέ αυτή η δουλειά που κάνω. Γιατί? Στο πω και άλλη μια φορά ακόμα. Δεν με ενδιαφέρε. Θα μπορούσες να έχεις γίνει κάτι άλλο? Δεν ήθελα να κάνω τίποτα ζωή μου. Είσαι τεμπέλης δηλαδή, φυσιολογικός. Ναι. Στοχαστής τεμπέλης. Είμαι βαθύτατα επηρεασμένος από την αρχαιότητα. Βαθύτατα. Κάτσε μισό λεπτό, γιατί εκεί θα μπορούσε να σε έχει επηρεάσει και σε άλλα σημεία τη ζωή σου η αρχαιότητα, η ελληνική. Μπορεί. Θα δεχόμουν να με επηρεάζει όλα τα πράγματα. Αν ξαναγεννιώσουν σε μια περασμένη εποχή, θα ήθελες να είσαι στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Ρώμη? Όταν αν και ξαναγεννιόμαστε σε μια άλλη εποχή, θα ήθελα να είμαι δούλος. Δούλος. Μιας γυναίκας. Όχι. Δεν σημασία. Ας πούμε. Δούλες. Πού? Δούλος. Πού όμως? Δούλος. Στην αρχαία Ρώμη, στην αρχαία Αίγυπτο, στην αρχαία Ελλάδα. Στην αρχαία Ελλάδα θα ήμουν. Δεν μπορώ ποτέ να αποσπαστώ από το. Από το περιβάλλον σου. Όχι. Θα ήθελα να είμαι δούλος. Ή αν ξαναγεννιόμαστε, θα ήθελα να είμαι ο Φέδρος, να μου διαβάσει ο Σωκράτης το Λυσία. Στο κομμάτι του Ηλισσού που παρεπιπτόντως σου λέω ότι μένω κοντά σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει μια μέρα να το δεις, Παπαγού. Στο ατόφιο... Σε αυτή τη θεία περιοχή. Ναι, σε αυτή τη θεία περιοχή. Στο κομμάτι που οι Γάλλοι έκαναν ντοκιμαντέρ και που κατά πάσα πιθανότητα είναι το κομμάτι που έγινε η ανάγνωση του Φέδρου από τον Σωκράτη. Αυτό το ψυχανεμίζεσαι βεβαίως. Όχι, το είπα. Σ' αρέσει δηλαδή να το πιστεύεις, ότι μένεις εκεί. Αυτοί οι μελετητές, όχι, εντάξει, δεν λαμβάνω υπόψη πολύ τα επιστημονικά δεδομένα εγώ. Στους σημερινούς ανθρώπους. Τι να πεις τώρα, στους απλούς ανθρώπους που βλέπουν τηλεόραση, μπορείς να τους μιλάς για ηθικές αξίες. Στους ανθρώπους που είναι στην τηλεόραση, δεν μπορείς να μιλάς για ηθικές αξίες. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, πάντως ότι θα ξαναξυπνήσουν αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να μην ξυπνήσουν. Γιατί ο άνθρωπος είναι δομημένος με αυτά τα πράγματα μέσα του. Αν ανοίξει, ας πούμε, τον οργανισμό του. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς ότι έχω συνεχίσει και μελετάω τώρα τελευταία, κάνω μια μελέτη, ξαναπιάνω μια μελέτη που είχα αφήσει στη μέση, μια μελέτη που είχε ξεκινήσει ο Μαλεμπράνς,
παλιά, πολύ παλιά, για το πόσο τα νεύρα των εσωτερικών οργάνων μας επηρεάζουν τις αποφάσεις. Τα νεύρα του σηκωτιού, του στομάχου. Δηλαδή, οι αποφάσεις μας είναι καθαρά νευροφυτικές, δηλαδή. Δεν υπάρχει λειτουργία εγκεφάλου στην απόφαση. Τα feedback, όλα αυτά και οι πληροφορίες. Ναι, ναι, δηλαδή. Η πληροφόρηση, τα data banks του εγκεφάλου μας, όλες αυτές οι πολλαπλές πλακέτες που δεν τις έχουμε εξερευνήσει ακόμα κλπ. Δεν το πιστεύεις αυτό. Πιστεύεις δηλαδή ότι είμαστε ένα μάτσο νεύρα και αντιδρούμε ανάλογα. Πιστεύω σε ένα καθοριστικό πράγμα. Πιστεύω σε μια κίνηση δηλαδή. Πώς έγιναν όλα αυτά τα πράγματα μεγαλειώδη μέσα στην περιοχή του τυχαίου. Όπως τα αρχαία ελληνικά, ας πούμε, είναι η αναγκαιότητα. Ας πούμε, ξέρω εγώ, πιστεύω. Ξυπνάω τα πρωινά και διαβάζω αυτό το κομμάτι. Όταν περπατούσε ο Αϊνστάιν με την Κιουρί, με το ζεύγος Κιουρί σε ένα δάσος και ξαφνικά σταματάει ο Αϊνστάιν, την πιάνει τον μπράτσο και τη λέει: μα ξέρει τι προσπαθώ να καταλάβω. Πώς συμπεριφέρεται ένα σανσέρ όταν πέφτει στο απόλυτο κενό. Που σημαίνει ότι το εξέφνεις είναι αυτό το σπουδαιότερο πράγμα. Πόσες φορές. Στη συνάντησή μας, εξέφνιση έγινε. Εξέφνιση, σωστά. Και έχει αρχίσει να μοιάζει με ασανσέρ που πέφτει στο απόλυτο κενό. Μακάρι να μπορούσαμε να. Μακάρι να μπορούσαμε να. Σκέφτεσαι τώρα, Νίκο, αγαπητέ Νίκο, να είμαστε την εποχή εκείνη στο Λος Άλαμος, όταν έγινε η πρώτη δοκιμή από τον Όπι, από τον Οπενχάιμερ, της ατομικής βόμβας. Θα ήθελα να σου εξομολογηθώ. Για σκέψου, δηλαδή. Δεν έχω καμία περιέργεια να είμαι σε περιοχή που γίνεται δοκιμή ατομικής βόμβας. Δυστυχώς εκεί που ανήκα, δηλαδή, στο διάστημα, εκεί που όταν είμαι ψηλά. Εκεί είμαι, από όπου έρχεσαι, εκεί δηλαδή. Που είμαι καλά, ναι, και από εκεί που έρχομαι, δεν μπόρεσα, ας πούμε, δηλαδή, παρόλο που ήταν όλη μου επιθυμία. Το maximum της επιθυμίας μου ήταν να πετάξω να είμαι αστροναύτης. Μου επιβεβαιώνεις βεβαίως έμεσα αυτό που λένε ότι είσαι εξωγήινος. Δηλαδή ότι αποκλείεται εσύ να είσαι της ίδιας φυλής με εμάς. Νίκο, πιστεύω ότι έχω συναντηθεί με εξωγήινους. Μήπως έχεις απαχθεί κιόλας από εξωγήινους. Θα σου πω κάτι. Έχεις κενά χρόνο ποτέ. Θα σου πω κάτι συγκεκριμένο. Πες μου. Μένω στην Ακρόπολη, στην οδό Χατζηχρίστου. Βγάζω το σκύλο μου βόλτα ένα βράδυ και επιστρέφοντας έρχομαι του Cross the Road, πώς λέγεται αυτό. Ναι. Cross the Road. Αντιμέτωπος με αυτό το πλάσμα. Πώς ήτανε. Έλαμπε. Ψηλό. Δεν ήταν συρρυκνωμένο που λέει, ψηλό. Σχηματισμένα χαρακτηριστικά. Από μία συμβουλή του Ντιράκ, του Πολ Ντιράκ, του μεγάλου αυτού φυσικού, δεν του άπλωσα το χέρι μου. Γιατί σκέφτηκα ότι μπορεί να είναι από αντίήλη, οπότε από φόβο θα είχαμε εξαφανιστεί και οι δύο. Μα με συγχωρείς, ο φόβος σου και η λογική υπερίσχυσε της περιέργειας. Γιατί δεν ήταν. Αυτό έγινε μόνο του. Εδώ. Ξέρουμε ότι δεν πρέπει να ακουμπάμε γυναίκες καμιά φορά και όμως τις ακουμπάμε από περιέργεια. Όχι. Και εσύ εξωγήινο και δεν τον ακούμπησες. Γιατί ας πούμε, δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Μπροστά στην ώρα που τον έβλεπα αυτή τη συμβουλή. Μην τον αγγίζει γιατί είναι από αντίλη. Μήπως ήταν μεταβίβαση σκέψης δικής του συμβουλής. Εγώ πιστεύω το έχω δει αυτό το πράγμα, το πλάσμα, όπως πιστεύω ότι η γάτα μου κάποτε μίλησε ανθρώπινα. Είπε πονάω. Ξυπνάω λοιπόν τη Μαρία και τη λέω: η γάτα είπε πονάω. Μου λέει: λες βλακίες. Λέω: πονάω, είπε η γάτα. Και το τρίτο πονάω, η γάτα είχε πάθει δηλητρίαση. Είναι επειδή το πονάω μοιάζει με το μιάω. Όλη η φύση αρθρώνει η ανθρώπινα. Δεν θα μπορεί να είναι προνόμιο του ανθρώπου. Τότε μιλάνε και τα φυτά. Όλα. Πώς όμως. Μιλάνε. Σε ποια συχνότητα και δεν τα ακούμε. Τα ακούνε αυτοί που η ακοή του είναι εξασκημένη. Έχει ακούσει φυτό ποτέ. Ακούνε φυρίμε. Έχω ακούσει το σπόρο να κρύγνεται. Αυτό που λένε ότι είναι σαν διάσπαση ατόμου. Μα δεν είναι. Είναι ένα είδος μικρής διάσπασης. Έχω σκύψει απάνω από την πώς το λένε, πανέμορφη αυτή τρύπα του σπόρου, αυτό το σπήλαιο από που βγαίνει ο σπόρος, με ειδικούς φακούς. Δηλαδή έχω ευτυχήσει να είμαι παρόν σε. Όχι ακριβώς όμως τον χρόνο, και εκεί βέβαια γιατί είμαστε ανίκανοι φαίνεται. Δεν έχουμε αποτυφίσει αυτό το. Είμαστε πρικισμένοι. Τη στιγμή που ο σπόρος ανέβαινε. Δεν έχω παραστεί μάρτυρης της έκρηξης. Αλλά την άκουσες όμως. Ναι. Ένας άνθρωπος που ακούει το σπόρο να εκρήγνεται, που ακούει τη γάτα να λέει πονάω, που έχει δει εξωγήινο χωρίς όμως να τον ακουμπήσει, μου φαίνεται, κατά τα λαϊκά standards, τρελός. Τι σημαίνει τρελός. Σημαίνει ότι σήμερα υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων χωρίς τίποτα το ενδιάμεσο. Μάλιστα. Η απόλυτα λογική, που όλα θέλουν να έχουν μία εξήγηση και μία απόδειξη και οι άνθρωποι που έχουν τη δημιουργική τρέλα να μπορούν να λένε τέτοια πράγματα χωρίς να τους νοιάζει καθόλου τι θα πει ο διπλανός. Καταρχήν, αν θα μιλούσαμε επιστημονικά,
Δεν υπάρχει απόδειξη για καμία θεωρία. Δηλαδή, θα μιλήσουμε δηλαδή, με επιστημονική διάλεκτο, με επιστημονική γλώσσα, κάθε τι που λέγεται υφίσταται τον έλεγχο του πειράματος και εφόσον ισχύει, κάθεται στην πάντα. Αλλά συνέχεια, συνέχεια. Άρα δηλαδή το βάρος της απόδειξης, το βάρος της απόδειξης είναι του άλλου. Βέβαια. Έτσι, δηλαδή, εσύ μου λες ότι είδα εξωγήινο, το βάρος της απόδειξης να σου πω εγώ, θα σου αποδείξω ότι δεν είδες. Βέβαια. Μου λες ότι μίλησε η γάτα μου και είπε πονάω, το βάρος της απόδειξης είναι σε μένα να σου το πω. Και αν μιλήσουμε για, και για βάση ενός αξιώματος από ένα μεγάλο θεωρητικό, ας πούμε, καμία θεωρία δεν υπεύθυνη για την αυτοσυνέπειά της. Πόσο έχεις διαβάσει στη ζωή σου, Εγώ, ας πούμε, λέω, είμαι επαγγελματίας. Πόσο έχεις διαβάσει στη ζωή σου. Μου φαίνεσαι σαν άνθρωπος που έχει καταβροχθήσει βιβλία και βιβλία. Αποστηθίζω. Αποστηθίζω. Δεν μου φαίνεσαι σαν άνθρωπος που αποστηθίζει, δεν είσαι πειματατζής. Νίκο μου, ειλικρινά σου λέω, αποστηθίζω. Έχω μεγάλη αδυναμία σε αυτό που λέγεται βιβλίο. Αποστηθίζω. Πόσα έχεις αποστηθίσει. Ένα νούμερο πάνω κάτω. Με την ταχύτητα που αποστηθίζω, ναι. Η οποία είναι... στη μία ώρα που χρειάζεται μια λειτουργία βέβαια για να κάτσω, σε μία ώρα ας πούμε 30 σελίδες, 40. Άρα ένα βιβλίο μέσα σε μία μέρα. Μπορεί να είναι 50 σελίδες. Ένα βιβλίο μέσα σε μία μέρα. Ας πούμε ένα βιβλίο συγκεκριμένο, τη Γερτρούδη, από τις... Περπάτησα, 9.30, άρχισα να περπατάω κατά τις 11.30. Συνδημήτωνο του 3. Λοιπόν, την Γερτρούδη. Συνημήτωνο του 3 μου άρεσε, ναι. Την Γερτρούδη. Το οποίο το είπες βεβαίως τεχνίαντος. Συναξάριστα λίγα. Ξέρω πολύ καλά ότι αυτή είναι μια λειτουργία που και έστω και αν την παίζουμε είναι απαραίτητο. Το συναξάρισμα. Ναι. Μεγάλη εφεύρεση στο συναξάρισμα. Βέβαια. Θα μπορούσα να σου πω και τη δυσκολία. Το μαμέγιστο σε κελάριο. Το μαμέγιστο άνθρωπο αυτό. Ο εφευρέτης του συναξαρισμού. Ο μεγάλος, ας πούμε, δάσκαλός μου. Για μένα με υπήρξε δάσκαλός μου. Και τι γλυκός άνθρωπος. Σκηνοθέτησε ένα έργο και αξέχαστο σκηνοθέτης. Τη Γερτρούδη από τις 9.30 μέχρι τις 11.15 του πάρει να περπατά, την αποστήθησε. Το θεατρικό τη Γερτρούδη. Δεν θα μπορούσε βεβαίως να την έχει αποστηθήσει περπατώντας κιόλας. Τον πρώτο μου ρόλο στο θέατρο από το θέατρο τέχνης, το υπόγειο. Στο Σύνταγμα τον είχα μάθει. Έχω ακούσει μέχρι τώρα εκατομμύρια αφορισμούς μέσα σε αυτά που έχεις πει. Θέλω να επιβεβαιώσω έναν. Τι να πούνε αυτοί οι άνθρωποι τώρα. Ποιοι. Αυτοί. Ποιοι. Που γράφουν τους αφορισμούς. Εσύ γράφεις αφορισμούς όμως. Εσύ ασυνείδητα έχεις γράψει ένα βιβλίο αφορισμών σε αυτή τη συζήτηση. Όχι, Ιωράν, ας πούμε. Αλλά. Τι αφορισμών. Κοίταξε, με ενδιαφέρει να ξαναγυρίσω. Αφορισμένος είμαι. Από την Εκκλησία, όχι. Θα ήθελε όμως πολύ. Είμαι από την περιοχή αυτή που αφορίστηκε κάποτε ο Λασκαράτος. Ναι, αλλά θα ήθελε πολύ να είσαι αφορισμένος επίσημα από την Εκκλησία. Μα. Όχι. Τίτλος καταξιωμένος κλπ. Δεν επιθυμώ τίποτα. Είμαι σαν τον Καζαντζάκη, είμαι αφορισμένος, άρα υπάρχω. Άρα είμαι ελεύθερος.